Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στη Βαλέτα της Μάλτας συνεδριάζει από το πρωί το Eurogroup για το ελληνικό ζήτημα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε φτάσει σε μια πρώτη συμφωνία. Μένει να δούμε βέβαια τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Μαζί μας ο Εμίλιος Πεντικάρης, πολιτικός συντάκτης του Cool News. Εμίλιο. Τέτα, καλησπέρα. Φαίνεται ότι πράγματι έχουμε μια συμφωνία η οποία αφορά στην επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα για να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, οι συνομιλίες με την ελληνική πλευρά. Και να τελειώσει, να υπογραφεί πια αυτό το Staff Level Agreement, τη τεχνική συμφωνία η οποία θα ανοίξει το δρόμο και για τα υπόλοιπα. Για τη λεγόμενη δηλαδή μεγάλη συμφωνία, για την οποία η Ελλάδα, η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κατά τα εγγένεια της σύραγγας των Τεμπών, είπε ότι προσδοκά μέσα στον Απρίλιο να έχει τελειώσει και το θέμα για το χρέος. Αυτό βέβαια έχει ακόμα πολύ δρόμο για να συμβεί και έχει πάρα πολύ δρόμο διότι υπάρχει ο παράγοντας Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο παράγοντας αυτός είναι που έβασε και τα εμπόδια μέχρι την τελευταία στιγμή για την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας. Διότι από χθες, με αφορμή αυτό το συμβιβαστικό σχέδιο, αυτό το σχέδιο δηλαδή το οποίο προέβλεπε την εφαρμογή των μέτρων για το συνταξιοδοτικό από το 2019 και του αφορολόγητου, της μείωσης του αφορολόγητου από το 2020, υπήρξε λοιπόν μια παρέμβαση, όπως πληροφορούμαστε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν από το 2018. Κάτι το οποίο διαψεύστηκε βέβαια από την κυβέρνηση, αλλά στην ουσία ήταν κάτι το οποίο φάνηκε να μπλοκάρει έστω και την τελευταία στιγμή τη συζήτηση και απομένει να φανεί πια από εδώ και πέρα εάν και οι εκ του σύνεγγις επαφές με τους θεσμούς μόλις επιστρέψουν στην Αθήνα μπορούν να βάλουν εμπόδια κατά αυτόν τον τρόπο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Πριν την έναρξη του Eurogroup, σήμερα το πρωί υπήρξε μια συνάντηση, μια κατηδίαν συνάντηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου με το Γερουντάι και με τους εκπροσώπους των θεσμών. Φαίνεται ότι σε αυτήν τη συνάντηση ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα υπήρχαν και δόθηκαν κάποιες αμοιβές εξηγήσεις και από ό,τι φαίνεται στο κείμενο το οποίο θα ετοιμαστεί, ήδη πληροφορίες τις οποίες μεταφέρει και το insider.gr αναφέρουν ότι υπάρχει ένα προσύμφωνο προς αυτή την κατεύθυνση. Απομένει λοιπόν να φανεί στο κείμενο της τεχνικής συμφωνίας, το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν και οι δύο πλευρές, τι τελικά θα συμβεί με τα μέτρα, διότι δεν είναι μόνο οι συντάξεις και το αφορολόγητο και ο χρόνος εφαρμογής τους, είναι όπως θυμίζουμε και τα ενεργειακά, τα οποία θεωρούνταν κλεισμένα, είναι όμως και τα εργασιακά. Και βέβαια είναι και το σκέλος της νομοθέτησης των μέτρων που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει εφόσον θα μπουν οι υπογραφές στο Staff Level Agreement πότε αυτά τα μέτρα θα περάσουν από τη Βουλή και πότε θα τα ψηφίσει η κυβέρνηση.